κόσμος. Ο κόσμος ακριβώς. Σε οτιδήποτε συμβαίνει γύρω του, αντιδρά, γράφει, σχολιάζει, απαντά. Πολλές φορές ιδιαίτερα καυστικά, πολλές φορές χιουμοριστικά. Πάντως στο σχολιάζει αυθόρμητα. Και καταγράφουμε αυτή την αυθόρμητη άποψη. Που δεν είναι δημοσκοπική, δεν του θέτουμε ερωτήματα. Είναι αυτό η αυθόρμητη άποψη. Απλά εμείς είμαστε ένα σημείο και μπορούμε και την καταγράφουμε. Μάλιστα. Και την ομαδοποιούμε. Αυτό που μας δείχνετε καταρχήν, να μας δίνετε και στην την εικόνα, παρακαλώ. Έχουμε και τις κάρτες της. Αυτή η εικόνα πρώτη τι μας δείχνει, τις followers, τη σημερινή μέρα. Αυτή μας δίνει τη σημερινή μέρα. Έχουμε ετοιμάσει κάποιες κάρτες των τελευταίων 2 εβδομάδων να δούμε. Για να έχουμε μία αίσθηση πώς πήγαν τα τελευταίες 15 μέρες. Να μας τις δώσει ο σκηνοθέτης μας. Να το. Λοιπόν, εδώ είναι. Από κάτω έφυγε. Καλά, τώρα το βλέπουμε μετά τα ΣΥΡΙΖΑ, εικονάκια. Η Χρυσή Αυγή. Αλλά είναι, ναι, η αύξηση των followers είναι η ΣΥΡΙΖΑ, Χρυσή Αυγή, Δημοκρατική Αριστερά, Νέα Δημοκρατία. Όταν μιλάμε για αύξηση των followers, τι εννοούμε? Μιλάμε στο Twitter, γι' αυτό έχουμε βάλει και το πουλάκι εκεί πάνω δεξιά. Ναι. Που δείχνει. Δες τα. Το πουλάκι. Ναι, ελάτε. Τελευταίες δύο μέρες πιο κόσμο κέρδισε περισσότερους οπαδούς, να το πούμε έτσι. Ενδιαφερόμενους. Θα έλεγα, όχι, γιατί το οπαδούς πάει αλλού. Ας το πάμε στο like, στο οπαδούς που είναι πιο συγκεκριμένο, ότι ο άλλος εκφράζει μια θετική γνώμη κάνοντας like κάπου. Αυτό δείχνει λοιπόν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρώτος και συνεχεία η Χρυσή Αυγή δεύτερη είναι αυτοί που κερδίζουν περισσότερο το ενδιαφέρον. Τις δύο εβδομάδες. Τις δύο τελευταίες εβδομάδες. Το ενδιαφέρον του. Ακολουθώντας τους, γιατί θα δούμε παρακάτω, αν μπορούμε να προχωρήσουμε στην επόμενη κάρτα. Να δούμε τι σημαίνει. Ναι, κουβεντιάζουμε. Αυτό που είπε ο κ. Χαρδαφέλλας. Κερδίζουν το ενδιαφέρον ή εκτιμάτε ότι αυτοί που συμμετέχουν έχουν εκλογική προτίμηση, εν πάση περιπτώσει, πίνουν προς αυτούς? Αν δούμε στα likes, αυτή η κάρτα που μόλις βγήκε, που είναι η θετική άποψη. Οπότε εκεί μπορούμε να δούμε ότι. Δώστε μας την κάρτα, παιδιά, αυτή, για να καταλαβαίνουμε τι. Γιατί αυτό που βλέπουμε τώρα δεν λέει. Ακριβώς. Εκεί που είμαστε στο Facebook τώρα, που είναι likes και είναι θετική, εκεί βλέπουμε ότι είναι ΣΥΡΙΖΑ Νέα Δημοκρατία. Ναι. Οι τελευταίες δύο εβδομάδες αυτοί έχουν κερδίσει τα περισσότερα likes. Και μετά οι οικολόγοι, η Δημοκρατική Αριστερά. Ακριβώς. Οι πειρατές. Οι πειρατές κερδίσαν πολλά likes τελευταίο καιρό. Και βλέπουμε δύο στο τέλος, Δημιουργία Ξανά και το Πασόκ. Είναι τα μόνα κόμματα που έχουν χάσει likes τελευταίες δύο εβδομάδες. Όταν λέτε likes, θέλω να καταλαβαίνει ακόμα, γιατί όταν λέμε, likes, αν το πούμε και στα ελληνικά, είναι που πάει κάποιος στη σελίδα του κόμματος και πατάει ένα κουμπί που λέει μου αρέσει. Και δηλώνει ότι αυτό το κόμμα μου αρέσει. Άρα λοιπόν, μην βγάζετε τον πίνακα, παιδιά, αυτό που είχαμε πριν, σας παρακαλώ πολύ. Μην το βγάζετε, διότι δεν έχει νόημα, δείχνετε εμάς. Έχει νόημα, δείχνουν τα νούμερα. Άρα λοιπόν, αυτό που. Είναι θετική άποψη. Είναι θετική άποψη. Είναι θετική άποψη. Νέα Δημοκρατία. ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία. ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία, η θετική άποψη, αλλά βλέπετε ότι υπάρχει μια μεγάλη διαφορά. Υπάρχει. Έτσι. Υπάρχει, αλλά αν δούμε στο. Κάτσε να δούμε το σημερινό. Ναι. Δηλαδή στο σημερινό. Αυτά είναι των δύο εβδομάδων. Αυτό είναι δύο εβδομάδες, τελευταίες 15 μέρες. Για να δούμε το σημερινό. Το σημερινό είναι πρώτη Νέα Δημοκρατία. Βγάζετε και αυτό. Να πούμε ότι σήμερα είναι η Νέα Δημοκρατία έχει την προεκλογική συγκέντρωση. Ναι. Οπότε χθες ήταν ανάποδα, σήμερα είναι η πρώτη Νέα Δημοκρατία σε κερδισμένα μου. Όχι, δεν είναι αυτό που βλέπουμε, παρακαλώ πάρα πολύ. Κάμερα 2, το προηγούμενο. Το επόμενο. Το θέλουμε για να δούμε τη σημερινή διαδικασία. Αυτό λοιπόν, είναι. Όχι, είναι εδώ. Γιατί το έχετε χάσει το πράγμα? Γιώργο, κάμερα 2 στο στούντιο, δώστε. Από εμάς. Σωστό. Λοιπόν. Έτσι, εκεί. Παιδιά, μην μιλάτε μαζί, έχει δίκιο άνθρωπο, γιατί το λένε. Ένα θα μιλάει, εσύ αν θες να μιλάς, ή αυτός, για να δίνουμε οδηγίες στον Γιώργο, τον σκηνοθέτη μας. Λοιπόν, αυτός είναι ο πίνακας που δείχνει τη σημερινή κατάσταση, τη σημερινή εικόνα. Ακριβώς, αυτή τη στιγμή. Που συμβαίνει τη Νέα Δημοκρατία 400 like, 480 like. Ναι. Μετά είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με 311. Οι οικολόγοι πράσινοι με 53, ανεξάρτητοι Έλληνες με 32, πειρατές 6, δράση 6, δημοκρατική αριστερά 6, δημιουργία ξανά 5, γιατί κοινωνική συμφωνία 1. Μπορείτε να μου εξηγήσετε γιατί ξαφνικά οι οικολόγοι είναι τρίτοι? Οι οικολόγοι έχουν κάνει, ενώ είχαν τελευταίες δύο εβδομάδες πριν 15 μέρες πέφτανε και γενικά από τις προηγούμενες εκλογές ήταν καθοδική η τάση, τελευταίες 5-6 μέρες, δεν ξέρω γιατί, με τα καινούργια σποτάκια. Έχουν κάνει δύο σημαντικές συγκεντρώσεις. Η μία είναι στο Κοιτά της Φυλής. Σωστά. Και σήμερα πήγανε στο Πέραμα, εκεί που είναι οι εγκαταστάσεις της Κόσκο από πάνω, και έκαναν υπαίθρια δημόσια, πώς το λέμε, συνέντευξη τύπου, και είπαν πράγματα τα οποία είναι σοβαρά. Και φαίνεται ότι τελευταία εβδομάδα έχουν πάρει κάτι που χάνανε τον προηγούμενο καιρό, έχουν αρχίσει κάτι τσιμπάνε. Δες όμως μία ένδειξη. Πάλι μείον 47 πάντα. Το Πασόκ, έτσι. Πάντα. Κάθε μέρα. Το Πασόκ χάνει δηλαδή. Κάθε μέρα. Ενδιαφερόμενος. Έχει μείον μπροστά κάθε μέρα. Μείον μπροστά. Ναι. Και αυτό είναι σημαντικό γιατί, όπως έχουμε ξαναπεί, πάει συνειδητά κάποιος και λέει ότι το Πασόκ πλέον δεν μου αρέσει.
δεν το κάνει τυχαία. Και αυτή, να δούμε λίγο Και αυτή η μείον του Πασόκ, βλέπουμε που πάνε. Όχι, δεν μπορούμε να ξέρουμε που πάνε. Καταγράφουμε όμως γενικές τάσεις και θα πω όπως είχε ο κύριος Ράζος νωρίτερα, ότι οι μετακινήσεις είναι άναρχες. Είναι από παντού προς παντού. Βλέπουμε από άκρα αριστερά να πηγαίνουν άκρα δεξιά, από κέντρο λίγο πιο κέντρο, λίγο πιο κέντρο. Είναι άναρχες. Και για να δεις, άμα δεις και τις αντιδράσεις, δηλαδή τώρα. Μια σοβαρή διαφορά είναι ανάμεσα στα μου αρέσει, δεν μου αρέσει το κόμμα, με τη διαφορά που έχει στους πολιτικούς αρχηγούς. Αυτό, για παράδειγμα, στο Πασόκ δεν σημαίνει ότι ο κύριος Βενιζέλος έχει τόσα unlike. Το είχαμε σχολιάσει κιόλας. Αρνητικά. Αρνητικά. Έχει θετικά. Και μην ξεχνάτε ότι στα social media είναι πολύ σημαντικά τα πρόσωπα. Γιατί οι κουβέντες είναι προσωπικές, είναι αυθόρμητες. Έχω την κάρτα. Πάω Πασόκ. Όπως σε συνέχεια, συμπλήρωση. Δηλαδή, να το βλέπουμε τα likes τώρα στα πρόσωπα, έτσι. Σαμαράς 375 και λόγω της σημερινής κεντρικής προεκλογικής συγκέντρωσης της Νέας Δημοκρατίας στο Σύνταγμα, ο Τσίπρας 348, μικρή διαφορά. Μικρότερη από τα κόμματα. Ναι. Στα κόμματα έχει περισσότερα νέα η Νέα Δημοκρατία, στα πρόσωπα είναι πιο κοντά. 11 ο Βενιζέλος, ο οποίος... Πέφτει πάρα πολύ. Είναι πολύ κάτω. Από το 300... Φαίνεται να μην συναγωνίζεται τους άλλους. Δεν συναγωνίζεται τους άλλους. Εντάξει, είναι και λίγο one man show σε πολιτικό επίπεδο. Το έχει πάρει πάνω του. Μάνος 6, Κουβέλης 5, Καρατζαφέρης 2, Καμένος 0, Δημαράς 0. Και λυπή συγγενής. Και αν μου επιτρέπετε ένα σχόλιο, θέλω να πω, βλέπουμε, επειδή καταγράφουμε και το συνέστημα του κόσμου στις αναφορές. Του συγκεκριμένου κόσμου. Του κόσμου στα social media. Το τελευταίο. Όχι, το τελευταίο είναι, συγγνώμη, είναι προφανώς λάθος. Ο αριθμός είναι τεχνικό λάθος. Προφανώς δεν έχασε 2 εκατομμύρια. Όχι, όχι. Μπορεί να έχει ο Τζίμερος μείον 2 εκατομμύρια. Τρελάθουμε εντελώς. Όχι, όχι, όχι. Είναι λάθος, προφανώς είναι λάθος. Όχι, είναι ο κύριος Τζίμερος, αλλά είναι κάποιο τεχνικό λάθος. Υπάρχει αρνητικό. Όχι, δεν είναι αρνητικό του κύριου Τζίμερος. Υπάρχει. Ναι, αλλά δεν είναι πολιτικός αρχηγός. Δεν είναι πλέον πολιτικός αρχηγός. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο που θέλουμε να δούμε. Ποιο θα είναι. Να δείξουμε τα υπόλοιπα slides. Ναι, λίγο να δώσουμε τη συνέχεια στα slides. Για δώστε μας τα slides. Μέχρι εκείνη την ώρα ας δούμε. Ποιο θέλετε να δούμε, ρωτάει. Τα retweets και τα mentions. Ας δούμε αυτά που έχουν ένα που λέγουν και τι σχολιάζεται περισσότερο. Εδώ. Αυτά. Λοιπόν. Αυτό είναι ωραία. Να δούμε και αυτό είναι τα συνολικά tweets κομμάτων που βλέπουμε πόσο δυνατά προσπάθησαν τα κόμματα τα ίδια πλέον να συμμετέχουν στη συζήτηση στο Twitter. Και βλέπουμε ότι το Πασόκ ήταν αυτό που έγραψε τα περισσότερα μηνύματα, προσπαθώντας να. Άμπραβο. Αυτό πια δεν προέρχεται από τον κόσμο. Από πολίτες, αυτό προέρχεται από τα κόμματα. Τα κομματικά γραφεία επιτελεία. Ακριβώς. Κάνανε μια εξόρμηση μέσα στο διαδίκτυο. Ακριβώς. Ήταν κάτι που δεν το είχαμε δει μέχρι τώρα. Προσπαθήσαμε να δούμε τις τελευταίες 15 μέρες πώς έχουν κινηθεί τα κόμματα. Βλέπουμε ότι το Πασόκ έχει προσπαθήσει περισσότερο από όλους να ακουμπήσει έστω και σε αυτούς τους ανθρώπους. Και η δεύτερη ποιος είναι ο λαός. Ο λαός, ναι. Το οποίο μας το είπε και η Λιγιζάκη. Μας το είπε και η κυρία Λιγιζάκη προχθές. Ναι, ότι το λαός Πασόκ είχε και κάνει πολύ μεγάλη προσπάθεια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για πολύ μεγάλο διάστημα. Στήριξε πάρα πολλά πράγματα στην τελευταία του καμπάνια σε αυτά τα μέσα και χρησιμοποίησε πάρα πολύ το διαδίκτυο και σαν μέσο επικοινωνίας και σε μια προσπάθεια να έχει παρεμβάσει σε ειδικές κοινωνικές ομάδες. Άρα η ζημιά στην οποία έχει υποστεί είναι στην πραγματικότητα πολύ μεγαλύτερη γιατί επένδυσε πάρα πολύ. Και αυτά τα κοινά, όπως σωστά είπατε πριν, σε αυτά τα κοινά, είναι τα κοινά που αντιδρούν πολύ πιο γρήγορα γιατί είναι εξοικειωμένα, γιατί μπορούν με 200... Δεν έχουν καμία σχέση καμία, με όχι. Ένα τυχαίο δείγμα, το οποίο όχι, είναι όχι, πάλι όχι. Την προϋπόθεση για να βγάλει κανείς συμπεράσματα. Όχι, καμία σχέση. Έτσι. Έχει... Εδώ διαμορφώνεται όμως μία τάση κουβέντας από την οποία τα ίδια τα κόμματα ή οι εταιρείες, γιατί το Γαρβάντιξ ασχολείται και με μάρκες, με καταναλωτικά προϊόντα, μπορεί κάποιος να αποφασίσει τη δική του στρατηγική γιατί σημασία έχει και το περιεχόμενο. Γι' αυτό λίγο πιο μετά έχουν φτιάξει ένα σημαντικό πράγμα που το λένε cloud, που βγαίνουν οι λέξεις που αναφέρεται κανείς περισσότερο. Άρα στην πραγματικότητα είναι ένα εργαλείο δουλειάς που μπορείς να παρατηρήσεις περίπου τι λέει ο κόσμος,
που έχει αναφορά στο ΠΑΣΟΚ, στο ΣΥΡΙΖΑ, στην Νέα Δημοκρατία. Καλά, στο σημερινό cloud. Στο σημερινό cloud, άμα δούμε. Μια παρατήρηση πάνω σε αυτό. Είναι αρκετά εντυπωσιακό, ωστόσο, κατά το ότι τα social media το ΠΑΣΟΚ επενδύει ήδη από τον καιρό του Γιώργου Παπανδρέου. Είναι συνυφασμένα με αυτόν τον πολιτικό αρχηγό. Είναι συνυφασμένα με κάποιον. Ακριβώς. Πώς το γεγονός ότι το ΠΑΣΟΚ είναι και βλέπουμε πρώτο κόμμα σε αυτή την προσπάθεια αξιοποίησης αυτών των μέσων σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα, μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι το περιεχόμενο πολιτικής είναι αυτό που κυρίως διαμορφώνει το αποτέλεσμα, συνεπώς και ο κόσμος δεν είναι πλέον χειραγωγήσιμο. Σωστό. Ειδικά στα social media καθόλου. Ένα λεπτό. Εγώ θα ήθελα να πω το εξής.